Αναχώρησε σήμερα από την Λάρνακα το πρώτο πλοίο που μεταφέρει φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα. Το πλοίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αμάλθια της Κυπριακής Δημοκρατίας για θαλάσσιο διάδρομο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη υλοποίησης της πολύ σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, από την έναρξη της παρούσας ανθρωπιστικής κρίσης, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ανταποκρινόμενη στις ειδικές της υποχρεώσεις, ανέλαβε την πρωτοβουλία του θαλάσσιου διαδρόμου, μιας κατεύθυνσης που εδράζεται στην γεωγραφική της εγκύτητα, το εξαίρετο επίπεδο σχέσεων με όλα τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη και την αξιοπιστία της. Η χώρα μας δημιούργησε, παρουσίασε και έθεσε σε εφαρμογή ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην διάθεση της διεθνούς κοινότητας για συμπλήρωση των υφιστάμενων και μελλοντικών δίωδων διέλευσης βοήθειας, η πλήρης εφαρμογή του οποίου χρειάζεται τις συνέργειες περιφερειακών και διεθνών δρόντων επί των πτυχών της διάθεσης κατάλληλων πλωτών μέσων και της ασφαλούς εκφόρτωσης διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σημερινή πιλωτική απόπλους θέτει ουσιαστικά σε επιχειρησιακή ενεργοποίηση τους μηχανισμούς του σχεδίου Αμάλθια, που προπαρασκευαστικά θα διευκολύνει το στάδιο της πλήρους επιχειρησιακής συστηματοποίησης του θαλάσσιου διαδρόμου. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας σε συναντήληψη με τους εταίρους που θέλουν να συμβάλλουν. Ήδη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την έναρξη της ομιλίας της, χαιρέτησε την έναρξη της πρωτοβουλίας και εκθίασε τον ηγετικό ρόλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Κύπρου για την ανάληψη της πρωτοβουλίας, ενώ έκανε αναφορά και στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από κοινού με άλλες χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προσπάθειες μας θα συνεχίσουν και θα αντετικοποιηθούν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα αποστέλλεται στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Όπως η Αμάλθια, η τροφός έδινε ζωή σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, έτσι και ο θαλάσσιος διάδρομος αποτελεί ένα νήμα ζωής. Το ταξίδι μόλις έχει αρχίσει. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται λύσεις στα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των επιδοτούμενων ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία. Σε πρώτη φάση, όπως ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εξαγγείλει, το Υπουργείο Υγείας θα καταθέσει στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σχέδιο για επιδότηση των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής για τους συνοδούς ασθενών στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα αίτημα των οργανωμένων ασθενών, το οποίο εκκρεμεί εδώ και χρόνια και η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι δίκαιο και αιτιολογημένο. Μακροπρόθεσμο στόχος βεβαίως παραμένει η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε τέτοιο βαθμό ώστε να περιορίζεται η ανάγκη για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό μόνο για εξειδικευμένες θεραπείες. Η αποστολή ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού γίνεται κυρίως μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία αναφοράς του εξωτερικού, το οποίο ενεργοποιείται για την άμεση διακομιδή στα κέντρα αυτά των περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στην Κύπρο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με θέμα την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και φυσικών φαινομένων. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών, Άμυνας, Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, της Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο, του Αρχηγού της Αστυνομίας, του Αρχιπύραρχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ειδικού Σύμβουλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας, καθηγητή Γεώργιου Μπούστρα και υπηρεσιακών των Υπουργείων. Κατά τη σύσκεψη, που αποτελεί συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης συντονιστικής σύσκεψης τον Οκτώβριο, συζητήθηκαν η υλοποίηση περαιτέρων μέτρων που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πολιτική προστασία. Συγκεκριμένα, αφού ενημέρωσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ετοιμότητά τους, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις. Υποβολή πρότασης από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλος του έτους προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση της πολιτικής άμυνας σε υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Υποβολή σχεδίου και πρότασης από το Υπουργείο Άμυνας για σταδιακή υπαγωγή της μονάδας πτυτικών μέσων δασοπυρόσβεσης στην Εθνική Φρουρά. Επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου από 1η-1η του 2025. Στα πλαίσια υλοποίησης της δεύτερης φάσης ολιστικού συστήματος πολιτικής προστασίας, η εγκατάσταση πρόσθετων αισθητήρων για έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Σταδιακή απόκτηση από το κράτος 10 πυροσβεστικών θητικών μέσων. Τέλος Μαρτίου
θα ολοκληρωθούν και θα υποβληθούν τα τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν την αυστηροποίηση των ποινών στην νομική υπηρεσία. Καθαρισμός άγριων χόρτων από επαρχιακές διοικήσεις μέχρι τέλος Μαΐου και υποβολή πρότασης από το Υπουργείο Εσωτερικών για αξιοποίηση, εκπαίδευση και ασφάλιση των εθελοντών. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της κυβέρνησης για πρόληψη και αντιμετώπιση των εντασικών πυρκαγιών, επιτεύχθηκε χθες, 11 Μαρτίου, μια σημαντική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των δασοπυροσβεστών, που έρχεται να ανταποκριθεί σε εδώ και χρόνια εκκρεμή αιτήματα των δασοπυροσβεστών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως: η περίοδος της θερινής δασοπυρόσβεσης να κατοχυρώνεται στους 8 μήνες, συνεχόμενους 8 μήνες από 6 που ήταν, δηλαδή από Απρίλιο ως Νοέμβριο συμπεριλαμβανομένων. Κατά τη χειμερινή περίοδο επιφυλακής, θα στελεχώνονται 6 έως 8 σταθμοί σε όλη την επικράτεια των δασών. Συγκεκριμένα, θα στελεχώνονται 2 έως 3 σταθμοί στην δασική περιφέρεια Πάφου, 2 έως 3 σταθμοί στην δασική περιφέρεια Τρόδους και 2 στην δασική περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου. Η στελέχωση του χειμερινού προγράμματος επιφυλακής θα αρχίσει σταδιακά και θελοποιηθεί ως εξής. Τον πρώτο χρόνο, το 2024, θα καλυφθεί ποσοστό 30%. Τον δεύτερο χρόνο, το 2025, ποσοστό 40%. Και τον τρίτο χρόνο, 2026, ποσοστό 50% του δασοπυροσβεστικού σώματος. Ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια έχει επιληθεί μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ουσιαστικότερη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Εκπρόσωπε, σε σχέση με την αμάρτια, θέλω να σα πω τη κυβέρνηση για την απουσία της Ελλάδας από αυτή την ομάδα των χωρών που συμβάλλουν. Τι ήταν οι πρώτες που συντονίστηκαν για την μεταφορά της βοήθειας? Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που είναι και στην κοινή διακήρυξη που έχει εκδοθεί την 8η Μαρτίου. Να πούμε εδώ ότι πέραν της αναφοράς της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της κοινής διακήρυξης της 8 Μαρτίου, που η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, ήταν στις χώρες τις οποίες χαιρέτησαν και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, στόχος είναι και βρισκόμαστε διαρκώς σε επαφή και με άλλα κράτη για να μπορέσουν να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύει η κυβέρνηση ότι κάποιοι έχουν μείνει εκτεθειμένοι λόγω της κριτικής που ασκήθηκε το όλο του προηγούμενου μήνες σε σχέση με αυτή την προσπάθεια? Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία, κατέρτισε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό, τον οποίο παρουσίασε σε διεθνή φόρα αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, επιμονή από πλευράς μας να πείσουμε εκτός Κύπρου και δυστυχώς και εντός Κύπρου κάποιους. Αυτό που σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία η οποία δίνει ζωή σε άμαχους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας. Θεωρούμε ότι είναι τέτοιες πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της χώρας μας στην περιοχή, αναδεικνύουν το τι μπορεί να πετύχει η χώρα μας μέσα από ορθό σχεδιασμό, μέσα από την ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλειών και θεωρούμε ότι όλους μας θα μας κρίνει η κοινωνία. Όπως μετέδωσε χθες βράδυ το Σύνδεμα, πλοίο το οποίο μεταφέρει πυρομαχικά τόνους πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς, παραμένει μεσοπέλαγα εδώ και 7 μέρες. Η Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για το πού θα φτάσει και ο προορισμός του, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι πρώτα η Βουλγαρία και έπειτα η Σλοβακία. Γνωρίζει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο περιστατικό και τι θα είναι οι χειρισμοί? Διερευνώντα το δημοσίευμα, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι στις όποιες μεταφορές αυτές αφορούν ευαίσθητα φορτία, λαμβάνονται πρωτόκολλα σύμφωνα και με τις διεθνείς συνθήκες που διέπουν και την Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας, αλλά και τις όποιες αντίστοιχες μεταφορές. Συγγνώμη. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το ακριβώς φορτίο του πλοίου. Επαναλαμβάνω ότι διερευνώνται όλες οι πληροφορίες που έχουν δει τα δημοσιεύματα. Κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτά όλα που βλέπουμε με το θέμα της μονής του Οσίου Αβακού, μπαίνει ένα θέμα εκμετάλλευσης από κάποιους, όχι κι αν είναι αυτοί, της πίστης των ανθρώπων. Σκέφτεστε να λάβετε κάποια μέτρα για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν αφορά την Εκκλησία, αφορά και θέματα του ποινικού κώδικα?
Όπως ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες πρώτα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Να σημειώσω και να υπογραμμίσω αυτό που και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει χθες το βράδυ στις δηλώσεις, το ότι διερευνώνται όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφού διερευνηθούν, αφού προκύψουν οι όποιες εξελίξεις, τότε ναι, θα υπάρξει και τοποθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι ειδικά για το με αφορμή τα όσα γίνονται. Αναφέρεστε όμως σε ένα ζήτημα το οποίο εξάγει συμπεράσματα για μια έρευνα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμη σε διεξαγωγή. Άρα να αναμένουμε τις έρευνες να ολοκληρωθούν και ναι, μετά που θα υπάρξουν ευρήματα, τα όποια ευρήματα από τις έρευνες, τότε θα υπάρξει και ανάλογη τοποθέτηση. Ενώ έρχονται λήψα, έρχονται ζώνες, έρχονται διάφορα άλλα ιερά κοιμήλια. Υπόκεινται σε έλεγχο όλα αυτά από το κράτος για τα λεφτά που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Για το πόσα εισπράττονται, φορολογούνται, για όλα αυτά το κράτος σκέφτεται να κάνει κάτι. Οι διαδικασίες που διέπουν εδώ και χρόνια τα όσα αναφέρεται και ιδιαίτερα τις σχέσεις της Εκκλησίας και του κράτους είναι γνωστές είτε όσον αφορούν τις φορολογίες είτε ως προς τις διαδικασίες των πρωτοκόλων που ακολουθούνται. Αυτή τη στιγμή εγείρεται ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη και την κοινωνία τις τελευταίες μέρες. Επαναλαμβάνω ότι τα όσα αναφέρονται και μπορεί να ελοχεύουν παραβίαση του ποινικού κώδικα, τότε αυτά θα πρέπει να τα δούμε αφού ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στη σκέψη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, συζητήθηκε το πολυαναμενόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα. Έχει συζητηθεί γι' αυτό και μέτρα τα οποία μπορούν να επισπεύσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του. Αυτές οι αποφάσεις που σας έχω αναφέρει σήμερα είναι οι αποφάσεις που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Εντοπίστηκαν και κάποια προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ένα τέτοιο ζήτημα με την πολυπλοκότητα που έχει για να εφαρμοστεί πρώτη φορά στην Κύπρο. Έχει κάποιες προκλήσεις, αλλά τηρούνται κανονικά τα χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών, επειδή στο παρελθόν ακόμα και στην τελευταία μεγάλη δεύτερη από την Κύπρο, υπήρχε ένα θέμα με τις διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται για θέματα συντονισμού. Αυτά, επειδή είμαστε τώρα στο σχεδιασμό. Πώς θα τα δείτε, πώς προκύπτει η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, για να μην δούμε να παραλαμβάνονται παραδείγματα του παρελθόντος που ήταν. Ναι, ένα ζήτημα το οποίο έχει εντοπιστεί από την πρώτη στιγμή είναι ακριβώς η ανάγκη για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των πολλών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Επίσης, αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας αυτό που έχετε ήδη αναφέρει, είναι ότι και η περίοδοι υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρονται, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, επεκτείνονται και διευρύνονται. Είναι ένας από τους λόγους που έχει αποφασιστεί, όπως ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν απόφαση προηγούμενης σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Και είδαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως επίσης και στον καταρτισμό των σχεδίων δράσης, ο χρόνος πετύχαμε να μειωθεί, αλλά στόχος είναι ναι, να πετύχουμε να μειωθεί ακόμη περισσότερο χρόνος και να πάρουμε ακόμη πιο ουσιαστικά μέτρα ως προς την πρόληψη των πυρκαγιών. Ποιο είναι το κόστος για τη μετάβαση διαμονή των ασθενών, των συγγενών των ασθενών στο εξωτερικό, διότι υπήρχε μια μελέτη παλαιότερα από τον Ελλάδο, είχε μεσολογηθεί ένα ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση θα έχει αύριο ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρόταση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και βεβαίως μετά την ολοκλήρωση θα προβεί σε δηλώσεις. Επόμενη ημερομηνία της επόμενης συνάντησης του Πρόεδρου με την κυρία Μαρκή. Η επόμενη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την κυρία Ολκίν έχει οριστεί για το Σάββατο το πρωί. Το ερχόμενο Σάββατο το πρωί. 16 Μαρτίου, αν δεν κάνω. Ο κύριος Καταρπά παραθέσει ένα δείγμα με την προσυγκρασία του Πρόεδρου που θα δείχνει να έχει κάποιο διεύμα δείγμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε δείπνο στην κυρία Ολκίν χθες το βράδυ. Ήταν ένα προσωπικό, άτυπο δείπνο μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της κυρίας Ολκίν.